Ένα σχέδιο, μια θεωρία. Μια ανιστόρητη και ανυπόστατη θεωρία. Η θεωρία των δύο άκρων. Ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο όλοι είναι ίσα κι όμοια. Αυτοί που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και για την ελευθερία στο ίδιο τσουβάλι με τους νοσταλγούς του Χίτλερ. Η θεωρία των δύο άκρων ήταν επικίνδυνη, ανιστόρητη, ανυπόστατη. Και φοβούνται ενδεχομένως κάποιοι ότι ήρθε η στιγμή και τυπικά να εκνεύσει αυτό το ιδεολόγημα. Και βεβαίως δεν θέλω, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποιες εκλεκτικές συγγένειες, επιλεκτικές συμφωνίες σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Διότι μιλάτε για την ανάγκη σύμπλευσης των δυνάμεων του συνταγματικού τόξου. Αλλά κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορέσουμε εμείς με την παράδοση, την κουλτούρα, τη δημοκρατική παράδοση της αριστεράς να συμπλέψουμε και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία με ανθρώπους που έχει καταγραφεί η ιστορία τους, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης, ήταν επικεφαλής της νεολαίας της ΕΠΕΝ με εντολή του δικτάτορα Παπαδόπουλου από τη φυλακή. Τι είδους συνταγματικό τόξο να κάνουμε εμείς και πόσο να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία? Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό εδώ το σώμα ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής, που κατά τα άλλα από το συστημικό κομμάτι του πολιτικού συστήματος είναι στο πύρτο εξώτερο, αλλά κατά την άποψή μας είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, ψηφίστηκε με 43 ψήφους. Πού ήταν αυτοί οι 43 ψήφοι, από το ΣΥΡΙΖΑ ή μήπως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας του Κασιδιάρη για την περιβόητη υπόθεση της βεοπραγίας απέναντι στην κυρία Κανέλη και στην κυρία Δούρου. Τι είδους εκλεκτικές συγγένειες είναι αυτές? Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, σας ζητώ να μην δεχτείτε αλλίωση του πνεύματος του σχεδίου νόμου. Και μάλιστα με τον ταπεινωτικό αυτό τον τρόπο αυτό που υποβιβάζει την πορεία σας ως έγκριτου νομικού, ότι δήθεν έχει ατέλειες ο νόμος. Επιτρέψτε μου τέλος να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και το γεγονός ότι θεωρώ πως εσείς τουλάχιστον δεν πρόκειται ελαφρά την καρδία να αποκηρύξετε θέσεις και άρθρα σας του πρόσφατου παρελθόντος, για να ανακοινώσω και σε εσάς και στο σώμα ότι σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση αυτού του άθλιου θεσμού που μας έχει μείνει από παλιές εποχές, από την εποχή της δικτατορίας, της πολιτικής επιστράτευσης. Και σε αυτή την πρόταση θα κριθούν όλοι, κύριε Υπουργέ. Και το ΠΑΣΟΚ, που ελπίζω να θυμάται ότι πριν από 5 χρόνια είχε καταθέσει ανάλογη πρόταση, και η Δημοκρατική Αριστερά, που λέει ότι διαφωνεί με τις επιστρατεύσεις. Εμείς λέμε ως εδώ με τη βία και την τρομοκρατία απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στους εργαζόμενους. Λέμε ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με εκβιασμούς και επιστρατεύσεις. Λέμε ως εδώ με την τρομοκρατία στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως, σε όλους τους εργαζόμενους. Και επίσης λέμε ότι αυτή η τρίτη συνεχόμενη πολιτική επιστράτευση θα είναι η τελευταία. Είτε ψηφίσουν είτε δεν ψηφίσουν εδώ, κύριε Υπουργέ. Δεν πρόκειται εμείς να ανεχτούμε να συνεχίζεται αυτή η φάμπρικα. Έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους εργαζόμενους. Όχι να τους στείλουμε σαν ηφηγένειες στη σφαγή. Δεν θα επιλέξει η κυβέρνηση τη μέρα και την ώρα της σύγκρουσης. Θα προστατεύσουμε τους αγώνες. Σεβόμαστε την αυτονομία του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος
Όμως αυτό δεν είναι προειδοποίηση, είναι ενημέρωση με αίσθηση ευθύνης ότι από εδώ και στο εξής θα υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα, μέσα που μας δίνει το Σύνταγμα και οι δημοκρατικές παραδόσεις του τόπου, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και στο συνταγματικό τους δικαίωμα να απεργούν, να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Και η επόμενη σύγκρουση και απεργία δεν θα έχει μπροστά συνδικαλιστές, θα είναι πολιτική απεργία και θα έχει μπροστά τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, αν πράγματι αισθάνονται ότι είναι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, για να υπερασπιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα και το Σύνταγμα. Ο Υπουργός έχει το λόγο για τη δευτερολογία.